Κοσμοσυρωή επικράτησε και σήμερα στις παραλίες, κυρίες και κύριοι. Εκατοντάδες ήταν οι συμπατριώτες μας, οι οποίοι έσπευσαν μαζικά να απολαύσουν τη δροσιά της θάλασσας. Το ρεπορτάζ είναι του Μαρίνου Παυλικά. Ευκαιρία για να απολαύσουν τις ομορφιές των φημισμένων παραλίων του νησιού, προτού έρθουν οι πρώτοι τουρίστες, βρίσκουν οι συμπατριώτες μας. Και σήμερα, παρά τα τερτύπια του καιρού σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παραλίες σε Λάρνακα και Ελεύθερη Αμόχωστο ήταν γεμάτες από εκδρομείς, οι οποίοι ξέφυγαν για μονοήμερη εξόρμηση. Στη Λάρνακα, αυξημένη ήταν από το πρωί η κίνηση στην παραλία των Φινικούδων, η οποία αποτελεί διαχρονικά δημοφιλή επιλογή για τους Λαρνακείς. Στη φημισμένη παραλία Νήσι Beach στην Αγία Νάπα επικρατούσε το αδιαχώρητο από συμπατριώτες μας, οι οποίοι ήρθαν από κάθε γωνιά του νησιού. Ήρθαμε από Λάρνακα. Πώς ήταν η κίνηση στον δρόμο? Η κίνηση ήταν φυσιολογική. Νομίζαμε έτσι λίγο ότι είναι σεφιασμένος ο καιρός και δεν θα είχε πολύ κόσμο, αλλά τελικά είμαστε γεμάτοι. Και χωρίς τουρίστες, νομίζω μια χαρά τα πάμε. Ναι, υπάρχει έτσι κίνηση από τους Κυπρέους. Προτιμούν τη θάλασσα της Αγία Νάπας. Just come from Paphos. It's lovely. Look, Nisi Beach. It's an amazing place. Παραλία είναι γεμάτη κόσμο, παραθέτει ότι είναι μόνο κάτοικοι της Κύπρου, δεν έχει ξένους καθόλου. Δραματική η εικόνα που επικρατεί στα θαλάσσια αθλήματα, με τους επιχειρηματίες να αναφέρουν ότι οι λιγοστοί πελάτες υπάρχουν μόνο τα Σαββατοκύριακα, ενώ χωρίς τουρισμό δύσκολα μπορεί να επιβιώσει το επάγγελμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Πρέπει όλοι μας να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα από τους εργαζόμενους μας και συγχρόνως δίπλα από τις εταιρείες μας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και τον άλλο χρόνο χωρίς σοβαρά προβλήματα. Η κάμερα του ΣΥΓΜΑ κατά τη σημερινή επίσκεψη στην παραλία του Νήσι Beach εντόπισε και τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, ο οποίος περνούσε χαλαρές οικογενειακές στιγμές, κάνοντας και αυτός θαλάσσια αθλήματα. Ακόμα μία Κυριακή, όλες οι παραλίες της Αγίας Νάπας είναι κατάμεστες με συμπατριώτες μας, απολαμβάνουν τη θάλασσα, απολαμβάνουν αυτόν τον ωραίο περιβάλλον, σε αυτήν την ωραία πόλη εδώ της Αγίας Νάπας. Θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για την προτίμηση να είναι εδώ. Την ετοιμότητα της πόλης να ανταποκριθεί στις φετινές απαιτήσεις που δημιουργούνται στον τουρισμό εκφράζει ο Δήμαρχος. Ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί και θα κάνει ό,τι μπορεί να στηρίξει τόσο τις επιχειρήσεις όσο τους δήμοντες και να προσφέρει αυτό που ο επισκέπτης απαιτεί να έχει εδώ όταν θα μας επισκεφτεί. Διότι να τονίσουμε εδώ ότι η Αγία Νάπα είναι η πρωτεύουσα του τουρισμού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεχτούμε αυξημένο αριθμό. Επισημαίνεται ότι στην Αγία Νάπα λειτουργεί μικρός αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και γύρω στις 40 επιχειρήσεις, αναμένοντας τα θετικά νέα για τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας, τις παραδοσιακές αγορές και την ως εκ τούτου ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος.